Γεια σας από το Digital Life. Έχει τελειώσει πλέον η αποστολή iPhone 4 στο Λονδίνο με τη χορηγία των Public. Μπροστά μου έχω τα δύο iPhone που έχω αγοράσει. Είναι ένα μαύρο 16 και είναι και ένα λευκό 32. Θα ανοίξω λοιπόν το λευκό 32. Μπορείτε να δείτε το γράφει και εδώ στη συσκευασία του. 32 GB λοιπόν, iPhone 4S. Βλέπετε και το κουτί του, είναι το μεγάλο κουτί, είναι αυτό που είχαμε δει για πρώτη φορά στο iPhone, το είχαμε πάρει από το Λονδίνο. Πλέον αυτά που πουλούνται στα μαγαζιά είναι τα μισά σε μέγεθος. Έξω έχει το αυτοκόλλητο iCloud. Ανοίγω λοιπόν το κουτί με την ταυτότητά μου, προσπαθώ τουλάχιστον γιατί... Ανοίγουμε λοιπόν το κουτί. Αυτό είναι το iPhone 4S. Έκδοση με τα 32 GB. Μπορείτε να δείτε τα πλήκτρα έχουν μια ελαφρέα διαφορά στο μέγεθος, είναι προς τα πάνω, στην απόσταση μάλλον, με συγχωρείτε. Η συσκευή παρόλα αυτά είναι ακριβώς η ίδια με το iPhone που ξέρετε. Πίσω γράφει πάλι iPhone, άρα δεν υπάρχει καμία ορατή διαφορά πέρα από τα πλήκτρα όπως ξαναείπα. Αφήνουμε λοιπόν το κινητό κάτω, αυτό είναι το κουτί του. Μπορείτε να το δείτε. Εδώ λοιπόν έχει τα ίδια πράγματα που βλέπουμε σε κάθε iPhone, είναι ο αγγλικός adapter για φόρτιση, μπορείτε να το δείτε εδώ. Είναι το καλώδιο για σύνδεση στον υπολογιστή, το οποίο προφανώς και δεν χρειάζεται εφόσον έχουμε το iOS 5, το οποίο υποστηρίζει την ενεργοποίηση της συσκευής χωρίς την τοποθέτηση της κάρτας SIM. Και η συσκευή λοιπόν, ενεργοποιώ τη συσκευή. Νομίζω ότι το λευκό είναι αρκετά πιο όμορφο σε σχέση με το μαύρο. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι θέμα υποκειμενικό. Καθένας παίρνει αυτό που του αρέσει. Παίρνει κάποιο χρόνο μέχρι να γίνει η ενεργοποίηση της συσκευής. Βλέπετε εδώ. Δεν έχω τοποθετήσει κάποια κάρτα SIM. Οπότε περιμένω να δω τι θα γίνει. Υποτίθεται πως η συσκευή είναι λίγο πιο βαριά, κατά 3 γραμμάρια. Τα ακούσατε λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν το Siri που μιλάει, μία μηχανική φωνή όπως την ακούτε. Και λέει ότι το voiceover is running, το turn voiceover, triple the home button, 3 φορές. Αυτά λοιπόν από το unboxing του iPhone 4S από την Αγγλία, το Digital Life με τη χορηγία των Public.